Θα θέλατε δηλαδή οι Κινέζοι να πήγαιναν, γιατί ξέρετε οι επιλογές που είχαν για λιμάνι ήταν ή να, επειδή ήθελαν να φύγουν από την Νάπολη καθώς εκβιάζονται από τη μαφία, οι επιλογές που είχαν ήταν να μεταφέρουν το λιμάνι, να διεκδικήσουν μάλλον λιμάνι ή στη Μάλτα ή στην Τουρκία. Δηλαδή τι θα θέλατε, να αναβαθμιστεί ας πούμε ο ρόλος της Τουρκίας και όχι ο δικός μας? Γιατί αναβαθμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας? Πώς αναβαθμίζεται? Αν πάνε οι Κινέζοι και φτιάξουν λιμάνι. Μα σοβαρά μιλάτε? Σοβαρά μιλάω, ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρό το επιχείρημα ότι πού θα το πάνε οι άνθρωποι το λιμάνι τους, να μην πάει, αλλά να το πάρουμε εμείς. Εμείς θεωρούμε ότι βασικές υποδομές της χώρας, βασικές υποδομές, πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο, το δημόσιο έλεγχο, υπό τον στρατηγικό έλεγχο της χώρας. Και για λόγους εθνικής ασφάλειας, αν θέλετε, αλλά και για λόγους στρατηγικής εθνικής ανάπτυξης, εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Δεν μπορεί τις πύλες εισόδου στη χώρα σου να τις έχεις δώσει σε άλλους. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε μια χώρα που να μην έχει αναπτυξιακό προσανατολισμό, γιατί τα έχει χωρίσει όλα στις διαθέσεις επενδυτικές των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων.